Κοίταξε τώρα, ένα ζητούμενο είναι πώ το παρακολουθούν όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μα και οι Έλληνε που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και υπάρχουν και ελληνικέ κοινότητε, όπω θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Ιωάννη Σαράντι, ο οποίο είναι κάτοικο στην κολονία τη Γερμανία. Οπότε, όταν γίνεται μια τέτοια καταστροφή στην χώρα μα, κύριε Σαράντι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αμέσω θέλετε να βοηθήσετε και να ενισχύσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Γεια σα, καλό καλημέρα πρωινό. Καλημέρα από την Ελλάδα, κύριε Σαράντι. Καλημέρα, καλημέρα. Ε, εννοείται ότι και εμείς εδώ από το εξωτερικό προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο πιο δυνατόν γίνεται. Πριν τρία χρόνια όταν είχε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, καθόμουν στο σπίτι μου, έχω μία μικρή ομάδα στο Instagram που λέγεται The Grishen. δηλαδή μεταγλωτισμένα είναι «Οι Έλληνε. Ναι, δεν είναι και πολύ και... μικρή, 41.000 άτομα που σας ακολουθούν. Ε, τα... μεγάλωσε, μεγάλωσε ναι, να το πούμε ναι. έτσι. Την έχω ιδρύσει το 2018. Ασχολούμαι με τα social media, γι' αυτό προσπαθώ να δείξω εκεί πέρα έθιμα της Ελλάδος, να δείξουμε ε, τις παραδόσεις μας κτλ. Γιατί mm -hmm. και εγώ Έλληνας δεύτερης γενιάς είμαι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και προσπαθώ να δείξω την Ελλάδα και για την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά που είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε. Η Ελλάδα την είναι πατρίδα. στην καρδιά σα ούτω ή άλλω πάντα. Τώρα, με, τις, Α, ε, με την πυρκαγιά αυτή ε, που είχαμε ε, στην βορειοανατολική Αττική, ε, είχατε κάποιε σκέψει, αν δεν κάνω λάθο, ένα συγκεκριμένο τρόπο έχετε σκεφτεί για να βοηθήσετε με το δικό σα τρόπο. Ε, πριν τρία χρόνια ξεκίνησε όλο αυτό το έργο που κάνω με να μαζέψουμε λεφτά και να βοηθήσουμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Τα τρία τελευταία χρόνια μαζέψαμε πάνω από 100.000 ευρώ και μπορούσαμε να δωρήσουμε έτσι και να βοηθήσουμε κατευθείαν πυροσβέστε, αστυνόμου και εθελοντέ. Τα στέλνουμε απευθεία τα λεφτά σε οργανώσει που δουλεύουμε μαζί. Και προσπαθούμε έτσι. Πριν τρία χρόνια καθόμουν σπίτι, τα βλέπα στην τηλεόραση και ανατρίχιαζε, ήταν ράγιζε η καρδιά μου και έλεγα πώ μπορώ να βοηθήσω. Να δωρήσω 100 ευρώ, εντάξει, αλλά μπορεί να γίνει παραπάνω. Έτσι το ανέβασα στο Instagram να μαζέψουμε λεφτά και μαζέψαμε πάνω από 50.000 ευρώ και τώρα ξαναμαζέψουμε... Όπου είναι προσφορές, κύριε Σαράντι, που προέρχονται από Έλληνες της Διασποράς ή είναι και από ξένους, από Γερμανούς πολίτες που το βλέπουν και θέλουν να βοηθήσουν. Και από ξένους. Είναι, το ανεβάζουν πολλοί influencer εδώ στη Γερμανία, βοηθάνε και αυτοί, βοηθάνε τραγουδιστέ. Βοηθάνε ε, πάρα πολλά άτομα, είναι και ξένοι και από την Αμερική το έχουν ανεβάσει αρκετά άτομα. Και μπορούμε έτσι και μαζεύουμε λίγα λεφτά για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εμείς την κατάσταση έτσι από μακριά. Άρα τώρα κάνετε μία νέα προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων προκειμένου να αποστείλετε πάλι είτε στην πυροσβεστική είτε στην αστυνομία, δεν ξέρω ποια είναι η σκέψη σας, θα μας πείτε για να αγοραστεί για παράδειγμα εξοπλισμός για αυτή την πυρκαγιά μετά από αυτή την πυρκαγιά. Πάντα όταν το κάνουμε αυτό το έργο μαζεύουμε κατευθείαν λεφτά. Τώρα έχουμε, χθες ξεκινήσαμε να μαζεύουμε πάλι τα λεφτά, έχουμε φτάσει στις 7.000 ευρώ και προσπαθούμε να τα στείλουμε κατευθείαν στη την Greece που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή α, και βοηθάει. Η την βοηθά... ε, Greece βέβαια ναι. και με τα ζώα στα μέτωπα και για τους ανθρώπους. Ρωσικά. Ναι και είναι ναι. πάντα ένα βανάκι αυτή της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης σε όλα τα α, σημεία. Ναι. Ναι, σωστά. Και προσπαθούμε και με την We for All μετά την καταστροφή να φυτέψουμε δέντρα. Έχουμε φυτέψει τα τρία τελευταία χρόνια πάνω από 10.000 δέντρα έτσι μαζί. Και προσπαθούμε και εμεί για την επόμενη γενιά να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα έτσι όπω την ξέρουμε. Κύριε Σαράντη, επειδή είστε αρκετά μακριά πια από την Ελλάδα, είστε στην Γερμανία, παρακολουθείτε τι εξελίξει στην χώρα μα. Πάντα. Καθημερινά κοιτάω εννοείται ειδήσει, παρακολουθώ εσά. Ε, να ευχαριστήσω και όλου του δημοσιογράφου που είναι πάντα μπροστά στην πρώτη γραμμή και μα βοηθάνε έτσι να δούμε και εμεί την κατάσταση πώς είναι εδώ και από τη Γερμανία που δεν τα βλέπουμε από κοντά. Προσπαθούμε κάθε χρόνο, εννοείται το καλοκαίρι, να ερχόμαστε στην Ελλάδα να βοηθάμε και εκεί πέρα όσο πιο πολύ γίνεται. Oh, για πόσε yeah. μέρε, κύριε Σαράντη, για πόσε μέρε θα τρέξετε αυτή την πρωτοβουλία, πόσο θα, διασκε... θα διαρκέσει δηλαδή, μέσω των social media, να μα θυμίσετε λίγο και την ονομασία τη ομάδα για να μπορούν να σα βρουν και για πόσε μέρε ακόμη θα συνεχίσετε να συγκεντρώνετε χρήματα για να τα αποστείλετε σε μη κερδοσκοπικέ ομάδε στην Ελλάδα. Τις, πέντε πρώτες χιλιάδε, τα πέντε πρώτα, τις πρώτες πέντε χιλιάδες ε, τις στέλνουμε κατευθείαν για να βοηθήσουμε κατευθείαν να αγοράσουν τα πράγματα που χρειάζονται κατευθείαν εκεί mm -hmm. πέρα μπροστά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες κτλ. Και, και μετά τρέχει πάντα 30 μέρες και στο τέλος στέλνουμε και τα υπόλοιπα λεφτά right. που μπορούμε yeah. να αγοράσουν και υπόλοιπα πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, είστε εγώ. καλά, αξία παιδί προσπάθεια. Ναι. Και πολύ σημαντικό να φαίνεται, ξέρει, να αποδεικνύεται και εμπράκτος αυτή η αλληλεγγύη που έχουμε και η σύνδεση που υπάρχει πάντα με τους Έλληνε στο εξωτερικό και το ενδιαφέρον που τους, την Ελλάδα τους, ναι, στην την καρδιά Ελλάδα. τους πάντα.